Πρώτη μέρα δοκιμασίας, κυρίες και κύριοι, σήμερα για την πολιτική προστασία, με την πυροσβεστική να έρχεται αντιμέτωπη με δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο σοβαρότερος συναγερμός σήμανε στην Αττική όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, η οποία επεκτάθηκε απειλώντας και προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια. Μέσα στον οικισμό Κίτσι παραδίδεται στις φλόγες. Βλέπετε με τις μάνικες προσπαθούν να κυκλώσουν τη φωτιά που έχει φτάσει όμως δυστυχώς και στο εσωτερικό της. Πρόκειται όπως μου είπαν για μια κατοικία που οι άνθρωποι εκέρος μόλις έλαβαν και το 112 απομακρύνθηκαν από το σημείο εδώ. Πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια, πολλές διάσπαρτες οικίες. Οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι πήραμε το 112, είδαμε τους πρώτους καπνούς να έρχονται προς το μέρος μας. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τη μία, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερόχορτα στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Άγιος Ιωάννης Κοροπίου, πάει τα κάνουμε την ταμή. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η πυροσβεστική δύναμη από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο σήμα που δόθηκε στην πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Και βέβαια το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν και η πολύ πυκνή καπνή. Κατέβηκε το βουνό σε 5 λεπτά το πολύ. Έχουν καεί σπιτιά. Δηλαδή του γείτονα έχει περάσει φωτιά και εγώ τη χωράφια εκεί δίπλα. Τρεις φορές ηχεί το 112. Λίγο μετά τη μία και μισή ζητά από τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή. Και λίγο αργότερα να απομακρυνθούν από Κίτσι προς Βάρη, καθώς και από Λαμπρικά προς λεωφόρο Αγίας Μαρίνας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια και απομάκρυνση από την αστυνομία κάποιων τελευταίων κατοίκων σε κοντινό σημείο από τη φωτιά. Εμείς βλέπουμε τώρα και την κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Πυκνή καπνή πνίγουν την περιοχή. Δεν είναι ορατά καν κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με πολύ δυσκολία μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι πυκνή η καπνή, είναι μεγάλη και η ένταση του ανέμου. Βλέπετε και τα μέσα εδώ, τα ενέργεια που κάνουν συνεχώς ρήψη στην περιοχή. Η φωτιά φτάνει στις πρώτες επιχειρήσεις. Πίσω από την επιχείρηση έχει δέντρα που τα οποία έχουν πιάσει φωτιά, έχει επεκταθεί δηλαδή, έχουν επεκταθεί εστίες προς εδώ και έπιασε προς την επιχείρηση. Βρίσκεται εδώ επί τόπου. Βρίσκονται επίγειες δυνάμεις. Δυστυχώς η φωτιά έχει αρχίσει και μπαίνει σε σπίτια. Η περιοχή είναι αεροκατοικημένη, έχει εξοχικές κατοικίες ή αγρικίες. Η ενημέρωση που είχα εγώ από τον επικεφαλής είναι ότι υπάρχουν δύο σπίτια τα οποία έχει μπει η φωτιά. Είχα καθαρίσει δεξιά γιατί γλίτωσα. Το προλάβαμε. Ήρθε και η πυροσβεστική κατευθείαν και το προλάβαμε. Στο τσάκ, στο παραπέντε δηλαδή. Κάτοικοι της περιοχής με λάστιχα στα χέρια καταβρέχουν τα οικόπεδά τους. Ενώ επιχειρηματίες παρά την εντολή για εκένωση της περιοχής προσπάθησαν να σώσουν τους σκόπους μιας ζωής. Ξεκίνησα από πιο πέρα, από τα χωράφια, γιατί προφανώς κανένας δεν είναι κάθετε να βγάλει τώρα τα χόρτα. Ξεκίνησε η φωτιά, έπιασε, επεκτάθηκε. Πήγε σε ένα σκάφος. Το σκάφος είναι πολυεστέρας, έχει μέσα πετρέλαιο, βενζίνες, πήρε φωτιά. Φωνάζαμε, ελάτε να σβήσετε τις φωτιές μέσα. Δεν ήρθε κανένας. Δόξα τω Θεώ, τα σκάφη τα σώσαμε εμείς οι ίδιοι. Με ό,τι μέσον διαθέτουν, εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τις εστίες που ξεπηδούν συνεχώς. Είδαμε ακόμα και με να βγάζουν λάστιχα από τα σπίτια τους για να προσπαθήσουν να συμβάλλουν όσο μπορούν στην προσπάθεια αυτή που γίνεται από την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες δεν έχουν νερό και έχουν κόψει το ρεύμα. Γίνεται μια προσπάθεια από πυροσβέστες και εθελοντές να αποκτήσουν πρόσβαση γύρω από την περίφραξη στη συγκεκριμένη έκταση, στο συγκεκριμένο χωράφι, στο οποίο ουσιαστικά μέσα υπάρχουν φλόγες. Θέλουμε να περάσει για νερό τώρα. Λόγω της εγκύτητας του μετόπου με το αεροδρόμιο, κάποιοι επιβάτες κατέγραψαν με τα κινητά τους την πυρκαγιά την ώρα της προσγείωσης. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας και από τις εστίες μεταφέρονται κάφτρες, οι οποίες με τον αέρα έρχονται 200-300 μέτρα πιο πίσω και δημιουργούνται νέες εστίες. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σώσουμε αυτές τις νέες εστίες να μην επεκταθεί φωτιά σε πολλά σπίτια. Μία τέτοια νέα εστία ξεπηδά σε ζωντανή σύνδεση μπροστά στην κάμερα του Sky. Άρπαξε φωτιά πάνω στο Πεύκο. Αυτή η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα στην ευρύτερη περιοχή με τη βοήθεια πολύ ισχυρών ανέμων
που οι ρηπές τους έφτασαν τα 8 ποφόρ. Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διακομίσει 2 περιστατικά με δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού. Μέχρι και αυτή την ώρα, στις 5.30 το απόγευμα, σε δασική έκταση έξω από τον Αηγιανή Κοροπίου, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς που αναζωπυρώνονται συνεχώς, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την κατάσβεσή τους. Δεν περίμενα να φτάσει μέχρι εδώ η φωτιά. Έχει πολύ αέρα. Ταυτόχρονα με τη φωτιά στο Κοροπί, σήμανε συναγερμός για άλλη μια μεγάλη φωτιά στο κρανίδι Αργολίδας. Με εντολή του 112 έγινε η κένωση της περιοχής προς Θερμισία και Πεδροθάλασσα Ερμιώνης. Στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν απειλεί πλέον σπίτια. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι μαζί μας. Τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, δημιουργήθηκε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή το μεσημέρι, Παναγιώτη. Και πριν από λίγο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας μίλησε για ένα βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει εμπριστή στην περιοχή. Ναι, μιλάνε για ξεκάθαρη εικόνα εμπριστή στο Κοροπί, που φαίνεται να έχουν στην κατοχή τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, κάμερα ασφαλείας καταστήματος, επιχείρηση θα σου έλεγα, στο 160 χιλιόμετρο της βάσης Κοροπίου και συγκεκριμένα στον παράδρομο. Έχει αποτυπώσει τις ύποπτες κινήσεις ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος φαίνεται να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα παραπλεύρος επιχείρησης με σκάφη αναψυχής και στη συνέχεια να διαφεύγει τρέχοντας ακριβώς. Και σε μικρή μάλιστα απόσταση φαίνεται να έχει εντοπιστεί ένα μπιτόνι με πετρέλαιο, όπως επίσης και εμποτισμένα στουπιά. Είναι σε κατεύθυνση προς το Κίτσι Κοροπίου, την περιοχή που κινδύνευσε περισσότερο από όλες τις σημερινή πυρκαγιά. Πράγματι, την αποκάλυψη την έκανε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, μετά την εκτόνωση του μετόπου της επικίνδυνης πυρκαγιάς. Επιφυλάχθηκε μάλιστα και για δημοσιοποίηση αυτού του βιντεοληπτικού υλικού, όταν το επιτρέψουν συνθήκες και οι έρευνες των αρμόδιων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα υπάρχει και μια, θα σου έλεγα, διεργασία στο να βρουν τα αίτια της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς πέρα από τους ισχυρούς ανέμους εντάσσεων 6 και 7 μποφόρ και ρηπές των 8 μποφόρ, η εξάπλωση της πυρκαγιάς σε μια χορτολιβαδική περιοχή, από ό,τι φαίνεται, είχε πάρα πολλές αιτίες. Κυριότερη είναι τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα ουσιαστικά χώροι και τα αγροτεμάχια. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλές ορφανές ιδιοκτησίες, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι πυροσβέστες, όπου δεν υπήρχε πρόσβαση και όλα είχαν μια καύσιμη ύλη με 1,5 μέτρο χόρτα. Παντού, Παναγιώτη, σε όλα τα πλάνα ήταν 1 μέτρο τα ξερά χόρτα. Ακριβώς. Όπως επίσης και σε χώρους νεκροταφεία παλιών αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, όπου πήγαν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά, λάστιχα, πλαστικά, πολυεστέρες, λάδια, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και η φωτιά δεν είχε ένα ενιαίο μέτωπο. Ήταν διακεκομένο και έκανε ζικ-ζακ ανάμεσα στα καθαρισμένα και ακαθάριστα, αυξάνοντας φυσικά και την έντασή της. Υπάρχουν και οι μεγάλοι συσσωρευμένοι όγκοι κλαδιών, χόρτων και άλλων υλικών που έχουν καθαρίσει από τα οικόπεδά τους και τις διοκτησίες τους κάποιοι πολίτες. Ωστόσο, κάποιοι δήμοι αδυνατούν για την έγκαιρη μεταφορά τους ασφαλής σημεία, χωρίς να αποτελούν ουσιαστικά μια πυρηταποθήκη ή ένα φυτίλι για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Και δεν είναι τυχαίο ότι, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ότι από τις 2 μέχρι και τις 3.30 εκδηλώνονταν κάθε 10 λεπτά μια εστία πυρκαγιάς σε όλη την χώρα. Δηλαδή 9 από τις συνολικά 62 που ξέσπασαν σήμερα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε τη δήλωση του κ. Κικίλια. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η αιτία δεν ήταν μόνο οι καιρικές συνθήκες. Οι ανακριτικές αρχές πυροσβεστικής και της Ελλάς έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που δείχνει ξεκάθαρα εμπριστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη βάση Κοροπίου. Ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπιά. Πάμε τώρα στη Χρυσαμπάτο που βρίσκεται στο Κίτσι. Είναι το σπίτι το οποίο είδαμε νωρίτερα να τυλίγεται στις φλόγες πίσω σου, Χρύσα. Και φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες και από περίοικους εκεί για ύποπτες κινήσεις και τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι, και αυτό μας μετέφεραν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και στο Κίτσι, ότι δηλαδή πριν από 15 μέρες είχαμε και πάλι, όχι απόπειρα, είχαμε και πάλι κάποιον εμπριστή που έβαλε φωτιά στην περιοχή εδώ, στο Κοροπή, και μάλιστα κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκείνη την περίπτωση να την περιορίσουν. Μετά από κάποιες μέρες, σε πολύ κοντινή απόσταση, είχαμε και ακόμη ένα περιστατικό πυρκαγιάς, και καταλαβαίνετε ότι από εκείνο το σημείο και μετά οι κάτοικοι ήταν σε παγρύπνηση, ήταν σε αλέρτ, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, και σήμερα βέβαια η χειρότερη φόβοι τους πήραν σάρκα και οστά, έγιναν πραγματικότητα με αυτή τη φωτιά που πραγματικά ασία, επειδή βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή εδώ και με τον οπερατέρ του Sky, τον Γιάννη τον Βρακά, ακαριέα. Ακαριέα έφτασε εδώ. Εμείς από την γέφυρα του ΣΕΦΟ που ξεκινήσαμε, βλέπαμε τους πυκνούς καπνούς. Όταν φτάσαμε βέβαια στο σημείο από όπου ξεκίνησε, από τα λαμπρικά, είδαμε πάρα πολύ, ένα σύννεφο καπνών να τυλίγουν την περιοχή. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για ένα ενιαίο και ένα μεγάλο μέτωπο, αλλά ήταν τόσες έντονες οι ρηπές ανέμου, που η εντύπωση αυτή βέβαια δεν ήταν σωστή, δεν επιβεβαιώθηκε. Ένα μέτωπο το οποίο είχε πάρα πολύ μικρές, πάρα πολλές και μικρές εστίες, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο για τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν. Βλέπετε και στην υπήρχε πάντως, το είπαμε και πριν από λίγο, Χρύσα, πολύ καύσιμη ύλη, δυστυχώς. Δυστυχώς, και ήταν η πρώτη εντύπωση που σχηματίσαμε μόλις φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, βλέπαμε οικόπεδα, βλέπαμε κάποια ξερά χόρτα τα οποία ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος, και αυτό ήταν βέβαια το κατάλληλο, αν θέλετε, κατάλληλη τροφή για τη φωτιά, για να επεκταθεί με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Και εκεί βέβαια έχουμε και πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί ήταν σε κάποιες περιπτώσεις καθαρισμένα οικόπεδα και απ' έξω βουνά από κλαδιά, από ξερά χόρτα. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση αναρωτιόμαστε κι εμείς για ποιο λόγο δεν είχαν μαζευτεί, γιατί ο Δήμος θα πρέπει να τα μαζέψει, αν υπάρχουν όλα τα μέσα για να το κάνουν αυτό οι Δήμοι. Και από την άλλη βέβαια αυτό οδήγησε και στο σπίτι που βλέπετε, είναι το μοναδικό σπίτι εδώ στο Κίτσι το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Είμαστε λίγο έξω, σκεφτείτε, από τον οικισμό, με τους κατοίκους βέβαια να λαμβάνουν αλλεπάλληλα μηνύματα και εμείς στο κινητό μας, και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι ήταν πολύ γρήγορη η ανταπόκριση και στα μηνύματα του 112. Δηλαδή λάβαμε το πρώτο μήνυμα που έλεγε όλοι οι κάτοικοι και όσοι περνούν εδώ στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Το δεύτερο μήνυμα για τις δύο περιοχές οι οποίες συνορεύουν και το Κίτσι εδώ, για να γίνει άμεσα η εκένωση. Μάλιστα. Και η απομάκρυση. Λοιπόν, ευτυχώς ήταν έγκαιρη η παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού και δεν είχαμε τα χειρότερα, παρότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η φωτιά, για να τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.